παραγωγούς μας. Σε αυτή την προσπάθεια εδώ και χρόνια καλούμε εργάτες γης και τους φέρνουμε σε επαφή με τους παραγωγούς, όπως εξακολουθούμε και φέτος να κάνουμε. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια λίστα μικρή για αρχή εργατών γης που θέλουν να δουλέψουν στο λιωμάζεμα από το Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα βλέπαμε ότι υπήρχε μια ζήτηση από την υπόλοιπη Ελλάδα. Από εκεί και πέρα γίνει μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται. Η επιλογή της Δυτικής Μακεδονίας δεν ήταν τυχαία. Καταρχάς, είναι μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, ιδιαίτερα στους μήνες το χειμώνα, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή δεν τους επιτρέπουν τα εξωτερικά να κάνουν μπράβο εξωτερικά, στον πρωτογενή, στον κατασκευαστικό τομέα. Οι άνθρωποι είναι ψημένοι στην πρωτογενή τομέα, γιατί μετακινούνται σε όμορους νομούς, είτε για το Ροδάκινο, είτε για άλλες καλλιέργειες. Και επίσης, στην περίπτωση που τους υπήρχε κάποιο πρόγραμμα, όπως εξηγήσαμε, οι άνθρωποι μπορούσαν να φύγουν και να γλιτώσουν και το ενεργειακό κόστος, γιατί μιλάμε για θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ότι πέφτουν εκεί πέρα. Στην πρόσφατη λοιπόν επίσκεψη τον Ιούλιο που ήρθε εδώ πέρα ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Γεωργιάδης, το εξηγήσαμε αυτό, είναι μια λύση, πρέπει να δοκιμαστεί, πρέπει να εξαντλούμε πάντα να λύσουμε το πρόβλημα πρώτα εσωτερικά με Έλληνες και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται και με τους αλλοδαπούς. Ακουστήκαμε, βγήκε αυτό το πρόγραμμα, είναι πιλωτικό, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε πώς θα πάει. Μιλάμε λοιπόν για 500 εργάτες γης από τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα έρθουν μόνο για το νομό Ηρακλείου και μόνο για το λιωμάζεμα. Εκεί πέρα επιδοτείται η μετακίνηση, δίνονται 250 ευρώ για τα έξοδα να έρθουν και να φύγουν οι άνθρωποι, αλλά δίνεται και για κάθε εργάτη 250 ευρώ για έξοδα διαμονής, για να μπορούν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι να έρθουν να μείνουν. Και είναι πολύ καλό το ποσό, γιατί να φανταστείτε, ή μια οικογένεια ή δύο ή τρεις εργάτες, αν μαζευτούν, μπορεί να κλείσουν ένα σπίτι με 750 ευρώ οι τρεις εργάτες. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ποσό. Όπως επίσης έχει γίνει συμφωνία και με τη ΔΥΠΑ, από τα μικρά ξενοδοχεία που κλείνουν, ιδιαίτερα στο νότιο νομό Ηρακλείου, λόγω του τουρισμού, θα μπορούν να έρθουν σε συμφωνία και με κάποιο ξενοδοχείο, να μπορούν να μένουν εκεί πέρα οι εργάτες αξιοπρεπώς και να μπορούν να διαμένουν αλλά και να εργάζονται στον τόπο μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα, το οποίο φυσικά έχει μια προϋπόθεση ότι για να πάρουν τα 250 ευρώ της επιδότησης θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουν 10 μεροκάματα το μήνα, δηλαδή να κάνουν 10 εργόσιμα. Και για κάθε εργόσιμο λιγότερο θα αφαιρείται το 1/25 ότι θα αφαιρείται από το ενίκιο. Αν κάνει δηλαδή 9 ημερομίσθια θα αφαιρείται το 1/10 και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι 1 η ώρα με τα κεντρικά του ΔΥΠΑ, με συμμετοχή των ΔΥΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας και του Ηρακλείου, όπως και με τη συμμετοχή των εργατικών κέντρων της Δυτικής Μακεδονίας και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Σκοπός θα είναι τώρα να φέρουμε τους παραγωγούς σε επαφή με τους εργάτες, να κλείνονται οι συμφωνίες, ηλεκτρονικά θα πηγαίνουν να κάνουν την αίτηση, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα και θα έρχονται εδώ πέρα να εργαστούν. Αυτό είναι το πρόγραμμα, να καταλάβουμε και οι ακροατές. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν σταματάει και η προσπάθεια. Προσπάθεια έχουμε κάνει και παρέμβαση για να απλοποιηθούν τις διαδικασίες και για τους εργάτες που είναι στα θερμοκήπια, όπου εκεί υπάρχει τεράστια έλλειψη. Οι άνθρωποι, εμείς διαφωνούμε τελείως με τον τρόπο που λειτουργεί το νέο νομοσχέδιο, δεν προχωράει. Πληρώνουν χαράτσια τεράστια η παραγωγή μας για κάθε εργάτη γης, πολλές φορές αφιβόλου ποιότητας, αλλά και ποσότητας που θα έρθουν ή όταν έρχονται, αυτοί δεν μπορούν να μπουν, δεν μπορεί να μπει οποιοσδήποτε μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Πρέπει να εκπαιδευτεί. Όταν λοιπόν τον εκπαιδεύουν για μήνες και έχει αρχίσει και μπαίνει στο ρυθμό της και μαθαίνει, χρειάζεται να φύγει. Γιατί στο 9 μήνο υποχρεωτικά πρέπει να φύγει για 3 μήνες και οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξαναγυρνάνε. Ή πηγαίνουν αλλού, βρίσκουν ευκαιρία και πάνε αλλού. Άρα πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα. Εμείς έχουμε και εκεί πρόταση. Εμείς ίσως θα πρέπει να μαθαίνουμε, δεν είναι κακό, από άλλους. Ας δούμε τι έχει κάνει η Ολλανδία, που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Ολλανδία με τα θερμοκήπια της, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι χρόνια μπροστά η Ολλανδία σε σχέση με εμάς και στα καλλιέργεια στα θερμοκήπια και σε θέμα τεχνογνωσίας, αλλά και σε θέμα διαχείρισης προσωπικού.
Ναι, βέβαια είναι και τελείως διαφορετική ίσως η νοοτροπία γενικότερα, η προσπάθεια πιο οργανωμένη, γιατί είναι κάτι τα οποία είχατε στυλιτεύσει την προηγούμενη φορά, ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Ακριβώς. Δεν μπορεί τώρα να περιμένουμε κάποιον να έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου και να τον στηβάζουμε 10 και 20 μέσα σε κάποιες αποθήκες. Αυτές οι εποχές πρέπει αυτό να καταλάβουμε όλοι ότι έχει περάσει. Πέρα από την νοοτροπία πρέπει να υπάρχει κάποια υποδομή. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο με ευθύνη της πολιτείας. Έτσι, με ευθύνη της πολιτείας. Να, η Ολλανδία έχει περάσει, γιατί έχει τώρα αυστηρούς κανόνες και στο μεταναστευτικό Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία τι γίνεται. Υπάρχουν τρεις μεγάλες σοβαρές, επαναλαμβάνω, σοβαρές εταιρείες στην Ευρώπη ολόκληρη, όπου αναλαμβάνουν όχι μόνο να φέρουν τον κόσμο σε έτοιμες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που έχουν φτιάξει οι Ολλανδοί για να τους υποδεχτούν όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπου έχουν αξιοπρεπή δωμάτια, αξιοπρεπούς χώρους σε αυτό, ακόμα και χώρους αναψυχής για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και δεν τους στηβάζουν. Πάνε λοιπόν οργανωμένα, τους πηγαίνουν, φεύγουν και αυτοί βρίσκουν και καλές συνθήκες και καλά μεροκάματα και θέλουν να επιστρέψουν οπωσδήποτε μετά από το τρίμηνο της που πρέπει να παρέλθει. Δεν υπάρχουν ούτε υποδομές από ό,τι βλέπουμε στη χώρα μας, ούτε σχεδιασμός, ούτε τίποτα. Μα δεν γίνεται έτσι. Και ο άλλος είναι άνθρωπος, θα το δει, βλέπει τις συνθήκες, θα προτιμήσει τώρα που υπάρχουν καλύτερα μεροκάματα και αυτό έγινε. Δηλαδή φύγανε όλοι οι οικονομικοί μετανάστες που ήταν εδώ πέρα, το ξέρετε έτσι, που, γιατί πριν 2,5 χρόνια υπήρχε και τόσος κόσμος. Αλλά όλοι φύγανε προς Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία και βρήκανε και καλύτερα μεροκάματα αλλά προπάντως και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και για τους υφιστάμενους που είναι εδώ αλλά είναι αχαρτογράφητοι, υπάρχει κάποια πρόταση στο Υπουργείο, γιατί μιλάμε για πολύ κόσμο ακόμα. Έχουμε πει, έχουμε απευθυνθεί πως προς όλες τις αρχές να καταλάβετε. Καταρχάς δεν μπορούμε να είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Έχουμε ρωτήσει επανειλημμένως. Έτσι, και στο παρελθόν και αστυνομία και περιφέρεια και υπουργείο και κυβέρνηση πόσοι ρε αδερφέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή έτσι στην Κρήτη όπου είναι είτε οικονομικοί μετανάστες είτε σε εισαγωγικά παράνομοι είτε νόμιμοι είτε οτιδήποτε άλλο να γίνει μια καταγραφή και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στον καλύτερο δυνατόν αλλά και οι ανθρώποι αυτοί να παίρνουν και αξιόλογα μεροκάματα αλλά και να ζουν σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Στην Ολλανδία ας πούμε δεν πηγαίνει κανένας, να καταλάβετε, δεν μπαίνει κανένας στη χώρα αν δεν πληρεί και το υγειονομικό πρωτόκολλο που βάζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί ο άλλος να έρθει από την άλλη άκρη της γης χωρίς συγκεκριμένα εμβολιασμό να έχει κάνει. Σας λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, είναι ένα, αλλά τα πάντα δεν πρέπει εμείς εδώ πέρα, αν είμαστε ένα οργανωμένη πολιτεία, να τα έχουμε και να δώσουμε λύσεις και στους παραγωγούς. Γιατί είναι σοβαρό πρόβλημα. Εδώ πέρα υπάρχουν παραγωγοί που ξυλώνουν, αναγκάζονται και ξυλώνουν τις καλλιέργειές τους γιατί δεν έχουν εργατικά χέρια. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Οι υποδομές αυτές τώρα πώς μπορούν και πώς μπορεί να βοηθήσει και η περιφέρεια Κρήτης αυτό, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτό είναι βασικά ευθύνη της πολιτείας. Έτσι κακά τα ψέματα. Η πολιτεία οφείλει να δώσει λύσεις όχι μόνο για την Κρήτη, γιατί δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα μόνο στην Κρήτη, αλλά για όλη τη χώρα. Λέω, αν θέλει, τώρα, αν θέλει να το κάνει οργανωμένα... Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην περιφέρεια, αν υπάρχει αυτό το ζήτημα, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιες περιοχές με συγκεκριμένα κριτήρια, όπου εκεί, σε αυτό εδώ πέρα, ήδη να καταλάβετε ο Περιφερειάρχης είχε κάνει μια παρέμβαση ότι θα μπορούσαν με παρέμβαση της περιφέρειας να μετακινούνται αυτοί οι εργάτες δωρεάν με το ΚΤΕΛ. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να έχει επιλογή όπου εκεί με το ΚΤΕΛ δωρεάν να μεταφέρονται, αλλά μια περιοχή όπου να υπάρχουν υποδομές στέγασης αυτών των ανθρώπων, αξιοπρεπή στέγαση. Ναι, εδώ δεν έχουμε βρει βέβαια αξιοπρεπή στέγαση για τους ανθρώπους του καλοχωρίου. Και, και όχι μόνο. Και έτσι εδώ πέρα που σε έχουν ξεφύγει και τα ενίκια λόγω. Ξέρετε ότι τα περισσότερα τώρα νοικιάζουν λόγω του τουρισμού. Υπάρχουν δυσκολίες και γι' αυτό επιβάλλεται ένας λόγος παραπάνω την παρέμβαση της πολιτείας αν θέλει να οργανώσει το θέμα του πρωτογενή τομέα. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχουμε με αυτή την προσπάθεια
που γίνεται μέσω επιμελητηρίων, κύριε Βουλιά. Μέσω εργατικών κέντρων. Μέσω εργατικών κέντρων, ναι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει λοιπόν, είναι μόνο για το Ηράκλειο αυτό, να ρωτήσω. Είναι μόνο, είναι πιλωτικό. Είναι πιλωτικό μόνο, γιατί τα 500 είναι σταγόνα στον ωκεανό, έτσι. Παρότι φυσικά φέτος έχει καθυστερήσει η ελοκομιδή λόγω της καθυστέρησης του ψεκασμού του δάγκου, αλλά και επίσης δεν έχουμε τη βεντέμα που είχαμε πέρσι. Ναι, και βλέπουμε ότι οι προτάσεις και όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο αρχίζουν και παίρνουν μια μορφή έστω πιλωτική, με σάρκα και οστά. Να δούμε τώρα ακριβώς το αποτέλεσμα που όλοι μας ευελπιστούμε ότι θα είναι αυτό που θα μπορέσει να κάνει πια μόνιμα μια τέτοια κατάσταση, σε συμφωνίες θα πιάσουμε πια και όχι τις σπασμωδικές κινήσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα, σίγουρα χρειάζεται όμως, όπως είπα πριν, ένα κεντρικό σχεδιασμό από την ίδια την πολιτεία και εμείς πάνω σε αυτό το σχεδιασμό να έρθουμε να βοηθήσουμε, να χτίσουμε η κάθε περιφέρεια, το κάθε εργατικό κέντρο όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει συνεργασία και με του Λασιθίου το εργατικό κέντρο, αν μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ή να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το δικό σας για να δούμε πώς θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, η συνεργασία μας με όλα τα εργατικά κέντρα της Κρήτης και του Λασιθίου είναι άψογη και εκεί ο κ. Πεπώνης, ο συνάδελφος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σίγουρα μακάρι να ήταν το πιλωτικό πρόγραμμα και το πιλωτικό, εμείς στην αρχή είχαμε πει για την Κρήτη, το Υπουργείο ήθελε μόνο για Ηράκλειο, ήθελε να το περιορίσει, να το δοκιμάσει. Αλλά ένα είναι σίγουρο, αν πιάσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, δουλέψει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, θα αφορά όλη την Κρήτη αλλά και όλη την επικράτεια. Τόσο για αναχώρηση εργατών γης, γιατί δεν είναι μόνο η Δυτική Μακεδονία, μπορεί να έρθουν και από την Κεντρική Μακεδονία, μπορεί να σου έρθουν και από άλλες περιοχές και να έρθουν να στελεχώσουν, και θα αφορά φυσικά και την Καλαμάτα και την Κρήτη και άλλες περιοχές. Μάλιστα. Γιατί οι Καλαματιανοί, δεν σας κρύβω ότι ήδη γκρινιάζουν, το μαθαίνω, γιατί δεν εφαρμόστηκε και σε αυτούς. Αλλά είπαμε, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα δούμε πώς θα δουλέψει. Ναι, και το αποτέλεσμα τώρα αυτό πότε πόσο το υπολογίζετε? Το αποτέλεσμα αυτό του πιλωτικού προγράμματος, πότε το υπολογίζετε περίπου να δείξει την εικόνα που θα μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα? Θα το δούμε στο τέλος. Έτσι, στο τέλος λοιπόν, τελειώνει το πρόγραμμα τέλος του Γενάρη. Εμείς θα κάνουμε ένα αίτημα να επεκταθεί ακόμα ένα μήνα. Και από εκεί και πέρα, στο τέλος του προγράμματος, θα έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε καλή επιτυχία. Αν πετύχει αυτό, ενδεχομένως να διευρυνθεί και σε άλλες περιοχές, πρόεδρε. Και μπράβο σας, το παλεύετε τώρα τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, από όσο γνωρίζω. Θα έχουμε συχνότητα. Καράκη, και εσείς και ο κύριος Βενέτης μας έχετε βγάλει επανειλημμένα στην εκπομπή. Θυμάστε, έχουμε κάνει προσπάθειες. Όπως δεν σταματάνε και οι προσπάθειες. Επαναλαμβάνω, προσπάθειες γίνονται και για τα υπόλοιπα ζητήματα, ιδιαίτερα αυτό που αφορά το νομοσχέδιο για τους εργάτες που έρχονται από το Μαρόκο, από την Αίγυπτο, με προϋποθέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Να δώσω, έχουμε χρόνο, ένα παράδειγμα. Ναι, πείτε μας. Μια μεγάλη χώρα η οποία στελεχώνει τον πρωτογενή τομέα π.χ. είναι τον Μπαγκλαντές. Όταν το νομοσχέδιο λέει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να πάνε στη πρεσβεία μας να κάνουν ένα αίτημα, έτσι ώστε να έρθουν αυτοί οι εργάτες γης εδώ πέρα, στον Μπαγκλαντές η Ελλάδα δεν έχει προξενείο, δεν έχει ούτε καν προξενείο, όχι πρεσβεία, ούτε καν προξενείο. Ένας λοιπόν από την εργάτης που θέλει και επιθυμεί να έρθει στην Κρήτη να δουλέψει από τον Μπαγκλαντές, πρέπει να πάει στο Νέο Δελχή στην Ινδία να κάνει την αίτηση να διανύσει 2.000 χιλιόμετρα για να βρει μια δουλειά στην Κρήτη, στην άλλη μεριά του κόσμου, έτσι, και να δούμε αν θα το δεχτούν. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα και ούτε υλοποιούνται και φαίνεται και στην πράξη. Έχουμε μεγάλα παράπονα από τους παραγωγούς μας, ιδιαίτερα στα θερμοκήπια. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολύ μεγάλες, όπως επίσης και τα χαράτσια που τους παίρνουν είναι απαράδεκτα. Δηλαδή μιλάμε για ποσά. Δεν για μιλάμε να μην για πούμε για τα λαδώματα τώρα, πρόεδρε, γιατί μεταξύ μας τώρα αυτό το γνωρίζουμε. Εκεί πάμε σε μια άλλη διάσταση που επίσης πρέπει να σταθεί η πολιτεία να δούμε τι γίνεται. Και η οποία το είχε διαπιστώσει η ίδια πολιτεία. Ότι κάποιοι γραβατωμένοι κατεβαίνουν και λένε ότι θα σας φέρουν προσωπικό, θα σας κάνουν, θα σας... Τι είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω. Και μέσα στα
προξενία και μέσα στα προξενία μας είχαμε προβλήματα τα οποία είναι διαπιστωμένα αυτά όσον αφορά τη λειτουργία τους. Τους κόβουν για κάποιους λόγους που εντάσσονται σε αυτή τη λογική της συναλλαγής και βλέπουμε να λειτουργεί περίεργα ούτως ή άλλως και διαπιστωμένο αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Συνοψίζοντας, γιατί μας ρωτάει μια φίλη ακροάτρια γι' αυτό, συνοψίζοντας λοιπόν, πρόεδρε, ξεκίνησε αυτό, ήδη υπάρχουν 500 αιτήσεις από παραγωγούς ή από εργάτες γης από τη Δυτική Μακεδονία. 500 άνθρωποι θέλουν να έρθουν 500, εδώ. Ναι. Ναι, μέχρι 500 και ναι, από εκεί αλλά και είναι πέρα, σταγόνα στον ωκεανό. Θα έρχονται, ναι, εντάξει. Ναι. Ας δούμε πώς θα δουλέψει. Ναι. Ωραία, μακάρι, εύχομαι να δουλέψει καλά, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας και τώρα μετά τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες που είχαμε το καλοκαίρι που πέρασε και το φθινόπωρο που πέρασε, πρόεδρε, με τόσο μεγάλη καταστροφή, σαφώς και οι άνθρωποι θα χρειάζονται κάποια εργασία, ένα εισόδημα τέλος πάντων, μπορεί να το έχασαν κιόλας, έτσι. Και ειδικά το διάστημα αυτό με τη Θεσσαλία, την οποία δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από αποζημιώσεις, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα. Εσωτερική μετανάστευση το λέμε αυτό, το είχαμε και πριν από μερικά παλιά, τώρα 20-30 χρόνια, κάθε χρόνο στο λιωμάζωμα ερχόντουσαν άνθρωποι από Μακεδονία, από εκεί από Βόρεια και βοηθούσαν εδώ και τους φιλοξενούσαν κιόλας οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Ήταν έτσι, κάπως έτσι τα πράγματα τότε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Βουργέ, θα τα λέμε συχνά, γιατί θα είστε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οπότε θα έχουμε συχνή επαφή. Να είστε καλά, πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρω, ναι, έκλεισε γραμμή και μιλάμε στον αέρα εμείς, έτσι. Μάλλον μιλάμε μόνοι μας. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Κάτι γίνεται εδώ πέρα, ναι, μιλούσαμε μόνο εκεί μας τώρα. Πάντως σχετικά με αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινά, είναι μια απόδειξη ακόμα ότι όλα αυτά τα οποία πιέζεις σταθερά, αλλά με σχέδιο και με οργάνωση από πίσω, το καταφέρνεις. Ναι. Όταν δεν έχεις μια σωστή δομή σε αυτό που ζητάς και είσαι απλά να το ζητάς, δεν το καταφέρνεις. Είναι μια απόδειξη αυτού, γιατί ο κύριος Βοριάς το συζητάει δομημένα, τουλάχιστον το έχω εισπράξει εγώ τα δύο τελευταία χρόνια, με συγκεκριμένο τρόπο, μην αλλάζοντας τη γραμμή αυτή, γιατί πρόκειται για σχέδιο. Και επιμένουν και πάνε και στον Υπουργό και ξαναπάνε. Υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ευχόμαστε να πετύχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινάει στο Ηράκλειο, για να γίνουμε πόλος έλξης, για να μπορούμε, θα είμαστε πόλος έλξης και πραγματικά ένας χώρος που θα θέλει ο άλλος να έρθει για να δουλέψει και να μπορέσει να έχει αυτά τα οποία ορίζουν την αξιοπρεπή αυτή η διαδικασία εργασίας, μετακίνησης, διαμονής, ασφάλισης, όλα.